Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και από μένα. Σας καλέσαμε σήμερα εδώ προκειμένου να σας ανακοινώσουμε αποτελέσματα αστυνομικών ερευνών, στο πλαίσιο των οποίων καταφέραμε να εξιχνιάσουμε την ανθρωποκτονία αλλοδαπού, η οποία διαπράχθηκε τον περασμένο Ιανουάριο σε ευρύτερη περιοχή της Αρκίτσας Φιώτιδας. Όπως προέκυψε από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Λαμίας, εμπλεκόμενη στην υπόθεση είναι μία 46χρονη μεδαπή, η οποία κατηγορείται ως ηθικός αυτούργος, καθώς και ένας 56χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται ως φυσικός αυτούργος, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες, 27/9/2018, δυνάμεις σχετικών ενταλμάτων σύλληψης της κυρίας ανακρίτριας Λαμίας. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, από γευματινές ώρες στις 10/1/18, 56χρονος αλλοδαπός βρέθηκε νεκρός εντός έλαιο περίβολου στη θέση στουρνάρα του οικισμού Τριανταφυλλιάς στην Αρκίτσα Φθιώτιδας και ειδικότερα, ο θανόν βρέθηκε σε ύπτια θέση πλησίων γιο ταχύ ευαντικού αυτοκινήτου του, φέροντας τραύματα από σκάγια κυνηγητικού όπλου σε διάφορα σημεία του σώματός του. Όπως διακριβώθηκε, η ανθρωποκτονία διαπράχθηκε από γευματινές ώρες τις 9/1/18, δηλαδή τη χθεσινή ημέρα, ενώ ο χώρος του εγκλήματος εξερευνήθηκε διεξοδικά και συνάμα παραγγείλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής της ορού του θανόντα. Την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Ασφαλείας Λαμίας και από το πρώτο στάδιο των ερευνών αποκλείστηκε το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, αφού στο σημείο δεν είχε βρεθεί το όπλο του θύματος, ήταν κυνηγός, ενώ επίσης αποκλείστηκε και το ενδεχόμενο του ατυχήματος, διότι οι βολές που προκάλεσαν το θάνατό του ήταν δύο και διαπιστώθηκε πως είχαν διαφορετική φορά μεταξύ τους. Από την ενδελεχή αυτοψία του τόπου του εγκλήματος, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες της ανθρωποκτονίας ήταν γνώριμοι του θύματος και επιχείρησαν να σκηνοθετήσουν τη δολοφονία ώστε να εμφανίσουν αυτή ως ληστεία για να προσανατολίσουν έτσι τις αστυνομικές έρευνες. Αναλυτικότερα, δεν βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο του θύματος, όπως επίσης και το κυνηγετικό του όπλο, ενώ οι τσέπες του παντελονιού του φαίνονταν να έχουν ερευνηθεί και δεν εντοπίστηκαν στα ρούχα του πορτοφόλι ή χρήματα. Αντιθέτως, είχαν βρεθεί χρήματα στο αυτοκίνητό του, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο και ασφαλισμένο πλησίον του τόπου που διαπράχθηκε η δολοφονία, ενώ τα κλειδιά του οχήματος είχαν απορριφθεί λίγα μέτρα πιο μακριά. Το γεγονός πως το θύμα είχε πυροβοληθεί δύο φορές από πολύ κοντινή απόσταση και μάλιστα πισόπλατα καταδείκνει ότι γνώριζε τον δολοφόνο του, ο οποίος ήταν άτομο της εμπιστοσύνης του. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα προαναφερόμενα δεδομένα σχετικά με τις συνθήκες, τον τόπο και τον τρόπο διάπραξης της ανθρωποκτονίας, η έρευνα επικεντρώθηκε στο στενό φιλικό περιβάλλον του θύματος και σε προσωπικές διαφορές οικονομικού χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας, αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν στοιχεία με φυσικές, τεχνικές και επιστημονικές μεθόδους έρευνας, βάσει των οποίων κατέστη δυνατός ο σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος των δύο εμπλεκομένων, οι οποίοι περιέπεσαν σε αντιφάσεις σε σχέση με κρίσιμα σημεία της ερευνητικής διαδικασίας. Ως προς το ποινικό παρελθόν του 56χρονου συλληφθέντα, προκύπτει ότι τον Ιανουάριο του 2000 είχε συλληφθεί με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος αλλοδαπού και παραβάσεων νομοθεσίας περί όπλων στην περιοχή της Αταλάντης Φιώτιδας. Την έρευνα και το προγραμματικό έργο διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Λαμίας, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί αρμοδίως. Στο σημείο αυτό, θα δώσω το λόγο στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, αστυνομικό διευθυντή Αστέριο Ματζιόκα, ενώ μαζί μας είναι και ο διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας Λαμίας, αστυνομικός υποδιευθυντής Χρήστος Μουτσόκος, ο οποίος θα απαντήσει τυχόν ερωτήματά σας.